Είναι όλα παιδιά από 15 έως 17 ετών από το Πακιστάν. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία. Η ζωή όμως τους έφερε όλους στην νεανή Κοζάνης. Η κάμερα του Flash επισκέπεται για πρώτη φορά τη δομή φιλοξενίας προσφύγων στη νεανή. Τα πρόσωπα των παιδιών θα εμφανίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του ρεπορτάζ θολά για να προστατευθεί η ταυτότητά τους. Η δομή βρίσκεται στις εγκαταστάσεις ξενοδοχειακής μονάδας εντός της Εανής. Οι χώροι της έχουν διαμορφωθεί για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών. Πώς είναι όμως η ζωή ενός ανήλικου σε μια τέτοια δομή εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα του? ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਸਰਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਘੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਤਾਵਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਖੂਮ ਤਿੰਨ ਨੋਮਾਦਾ ਤੋਂ ਫਰੰਟਿਸਟੋਨ ਸੇ 24 ਓਰੀ ਵਾਸੀ ਦੁਲੇਵੁਨ ਤਿਸ ਵਾਰਦੀਸ ਪ੍ਰੋਈ ਅਪੋਗੇਵਮਾ νύχτα. Έχουμε την ομάδα της ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας που στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο, δικηγόρο κλπ. Έχουμε, βεβαίως, και έχουμε και την δική μας ομάδα των εκπαιδευτικών. Αποτελούμαστε από 4 εκπαιδευτικούς, γυμναστής, 2 φιλόλογοι για την διδασκαλία των ελληνικών και εγώ που διδάσκω αγγλικά στα παιδιά. Εκτός από τη μελέτη και το διάβασμα, τα παιδιά απασχολούνται και σε παράλληλες δραστηριότητες. Στον χώρο της εγκατάστασης γίνονται μαθήματα μουσικής. Επιπλέον, τα παιδιά περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας στις θετικές δράσεις, όπως το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ και το κρίκετ. Τα παιδιά δεν παραμένουν όλη μέρα στη δομή. Έχουν την ευκαιρία να επισκέπτονται την Εανή και την Κοζάνη. Έτσι έχουν ήδη γνωρίσει την τοπική κοινωνία. Μπορούν να τρίτουν, αλλά μπορούν να τρίτουν. Πρόκειται για παιδιά με όνειρα. Για κάποιους, ιδανικό μέλλον θα ήταν η επιστροφή στο Πακιστάν. Άλλοι πάλι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Η δομή λειτουργεί χάρη στη συνδρομή μιας ομάδας ανθρώπων διαφόρων ειδικοτήτων. Οι άνθρωποι αυτοί, έχοντας ζήσει από κοντά τα παιδιά, έχουν να μεταφέρουν ένα μήνυμα σε όλους εμάς. Εκείνο που ξέρουμε εμείς και που θέλουμε να μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο είναι ότι τα παιδιά είναι όλα παιδιά ακριβώς, είναι έως 17 χρονών, που σημαίνει ότι μπορεί να τους δικαιολογείται σαν παιδιά και κάποια έτσι, πώς να το πω, πιο έντονη έτσι, λειτουργία σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά σε καμιά περίπτωση θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι παιδιά χωρίς έτσι, ευγένεια, χωρίς να ξέρουν έτσι, τρόπους και όρους με τους οποίους πρέπει να συμπεριφέρονται. Εμείς είμαστε από μέσα, το ξέρουμε καλύτερα αυτό και έτσι με την ευκαιρία θέλω να διαβεβαιώσω πως όντως είναι έτσι, αρκεί και εμείς να τους δείχνουμε την εμπιστοσύνη που οφείλουν να τους δείχνουμε. Έτσι.